Τράπεζα για Νέα Μάκρη. Πάμε εκεί, στην περιοχή Έρυθρος. Είναι η Δήμητρα Σέκη. Υπενθυμίζουμε πως και για την περιοχή αυτή έχει εκδοθεί εντολή εκένωσης, Δήμητρα, και βλέπουμε τη φωτιά σε κοντινή απόσταση. Είμαστε λοιπόν στον οικισμό Ερυθρός της Νέας Μάκρης. Αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλη ανασωπήρωση. Υπάρχει κίνδυνος για εξάπλωση της φωτιάς, καθώς είναι πολύ κοντά τα σπίτια. Είναι πραγματικά σε απόσταση αναπνοής. Έχουμε εδώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά στις κατοικίες. Στην περιοχή, να σας πω ότι έκαναν ρήψεις νερού αεροσκάφη και ελικόπτερα ήδη με το πρώτο φως της ημέρας, με αποτέλεσμα οι εστίες να ελεγχθούν, αλλά πάλι φούντωσε η φωτιά. Στο σημείο επιχειρούν τουλάχιστον 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα έχει συντοριστικό ρόλο. Το 112 ζήτησε από τους κατοίκους του Ερυθρού γύρω στις 12 το μεσημέρι να εκενώσουν τον οικισμό, να κατευθυνθούν προς τη Ραφίνα μέσω της λεωφόρου Μαραθώνος. Είναι σημαντικό να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών, να απομακρυνόμαστε από όπου μας ζητάνε για να προστατεύσουμε τις ζωές μας. Φυσικά δεν υποτιμάμε τις περιουσίες των ανθρώπων, τα σπίτια τους που με κόπο τα έχουν φτιάξει και κινδυνεύουν να καούν, αλλά φυσικά προέχει η υγεία μας. Το στοίχημα είναι η φωτιά να μην κατευθυνθεί στον οικισμό. Γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες και από ξηράς και από αέρος. Όμως έχουμε αναφορές για κάποια σπίτια που έχουν υποστεί ήδη ζημιές, καθώς η φωτιά σε κάποια σημεία έχει φτάσει στις αυλές σπιτιών και κάποια αυτοκίνητα, όπως μας λένε, έχουν ήδη καεί. Θα προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε στα σπίτια για να δούμε αν ισχύει αυτό που σας μεταφέρω. Νωρίτερα σήμερα, γύρω στις 6 το πρωί, να σας πω ότι το 112 ζήτησε από τους κατοίκους του οικισμού Ανατολή να απομακρυνθούν προς τη Νέα Μάκρη. Εμείς περάσαμε και από τον οικισμό Ανατολή, όπου παραμένουν ορισμένοι κάτοικοι και αρνούνται να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους. Τα μέτωπα που μας απασχολούν λοιπόν είναι πάνω από τη Νέα Μάκρη, εδώ, στον Μαραθώνα και στο Γραμματικό. Έχουμε όμως ισχυρές δυνάμεις και πυροσβεστικές και αστυνομικές που κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να βοηθήσουν τους πολίτες, αλλά και να περιορίσουν τα πυρήνα μέτωπα. Επιχειρούν λοιπόν 685 πυροσβέστες στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε 27 πεζοπόρους, τμήματα, 190 οχήματα, 17 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα. Συνδράμουν και πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Μολδαβία, είναι σημαντικό να το πούμε, αλλά και από την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα. Από χθες το μεσημέρι η φωτιά κατακαίει τα πάντα. Στο πέρασμά της έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές, δάση και περιουσίες έχουν γίνει στάχτη. Δεκάδες άνθρωποι έχουν απεγκλωβιστεί από τα σπίτια τους. Είναι λοιπόν, όπως βλέπετε, σε πλήρη εξέλιξη. Η φωτιά παραμένει δυστυχώς απελπιστική κατάσταση. Υπάρχει αρκετή καύσιμη ύλη. Έχει πυκνή βλάστηση και ψηλή και χαμηλή. Είναι πευκόφυτη η ευρύτερη περιοχή εδώ. Είδαμε και χθες και σήμερα τα εναέρια μέσα να δίνουν τον αγώνα τους και να κάνουν και πολύ χαμηλές ρήψεις νερού. Είδαμε και τις εντυπωσιακές εικόνες από το φούξια υγρό, αυτό που ρίχνουν για να επιβραδύνουν την εξάπλωση της φωτιάς. Είναι πολύ σημαντική η βοήθεια των εναέριων μέσων που ξεκίνησαν να επιχειρούν νωρίς με το πρώτο φως του ήλιου. Είναι και το μικροκλίμα που δημιουργεί η φωτιά και καθιστά τρομερά δύσκολη και επικίνδυνη την κατάσταση. Βλέπετε εδώ επιχειρούν τα εναέρια. Έχουμε και έπηγες και εναέριες δυνάμεις που προσπαθούν πραγματικά με όλα τα μέσα να ελέγξουν τα μέτωπα και να αντιμετωπίσουν τις αναζωπηρώσεις. Είναι αποκαρδιωτική εικόνα. Μόλις πραγματοποιήθηκε ρήψη από το συγκεκριμένο ελικόπτερο. Βλέπουμε την φωτιά να κατακαίει πυκνό δάσος. Εκεί κοντά είναι ο οικισμός Έρυθρος στην Νέα Μάκρη, Δήμητρα Σέκη. Έχουν πέσει με όλες τους τις δυνάμεις οι πυροσβεστικές, οι άνδρες και οι γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σημείο, προκειμένου να ανακόψουν αυτή την καταστροφική επέλαση της πυρκαγιάς. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Μην ξεχνάμε πως υπάρχει μια αποπνικτική ατμόσφαιρα από τον πυκνό καπνό, το βλέπουμε, που δυσχεραίνει και το έργο των πιλότων των ελικοπτέρων. Είναι δύσκολες οι στοχευμένες ρήψεις. Ναι, ναι, Δήμητρα. Και γι' αυτό καλό είναι ακόμα και οι ηλικιωμένοι, όλοι οι άνθρωποι βέβαια, αλλά πόσο μάλλον οι ηλικιωμένοι που έχουν και αναπνευστικά προβλήματα, να φεύγουν από τον οικισμό όταν δίνεται εντολή εκένωσης. Καταλαβαίνουμε ότι είναι τα σπίτια τους, φοβούνται, αλλά ας αφήσουμε το έργο της πυρόσβεσης στα χέρια των πυροσβεστικών δυνάμεων, διότι κινδυνεύουν Να δούμε, Δήμητρα, και αν έχει εκτελεστεί από όλους η εντολή εκένωσης του οικισμού Ερυθρός στη Νέα Μάκρη, ή αν υπάρχουν. Δεν έχει εκτελεστεί από όλους. Υπάρχουν πολίτες που πολλοί παραμένουν. Άνθρωποι εδώ πέρα. Ναι, ναι.
Ναι, βέβαια. Παραμένουν εδώ και περιμένουν να δουν πώς εξελίσσεται το πύρινο μέτωπο. Δεν θέλουν να αφήσουν τα σπίτια τους. Παρακολουθούν από εδώ. Είναι κάποιοι που έχουν φύγει από τα σπίτια, είτε μικρότερα παιδιά ή γυναίκες με τα παιδάκια τους. Είναι και κάποιες έγκυες και έχουν αφήσει τους συντρόφους τους, τους συζύγους τους μέσα στα σπίτια ή και μεγαλύτερα άτομα για να παλέψουν καθώς αρνούνται να φύγουν. Έχουν μαζί τους λάστιχα, έχουν εφοδιαστεί με κουβάδες, τα έχουν γεμίσει με νερά και είναι έτοιμο πόλεμο. Περίπτωση που πλησιάσουν οι φλόγες, πλησιάσει φωτιά στα σπίτια τους, να δώσουν τη δική τους μάχη. Θεωρούν ότι δεν θα τα καταφέρουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να σώσουν όλα τα σπίτια, το σπίτι του καθένα. Οπότε θέλουν μόνοι τους να επιχειρήσουν, φυσικά Δήμητρα, μαζί με εθελοντές. Mm-hmm. Παραμένουν όμως και εδώ πολλά πυροσβεστικά οχήματα. Είμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή και μαζί σου. Βρίσκεσαι στη Νέα Μάκρη, στον υποεκένωση οικισμό Ερυθρός.